είτε είναι μέσα κόσμο, είτε δεν είναι στην Κύπρο. Θα μπορούσε ένα τέτοιο στρατιωτικό αεροπλάνο να μεταφέρει τους στρατιώτες φέτος λόγω οικονομικών προβλημάτων στην Κύπρο. Η Κύπρος δεν έχει κανένα πρόβλημα να μας φιλοξενήσει και είπε να μας φιλοξενήσει. Επομένως, το πρόβλημα, θεωρούμε το πρόβλημα είναι εσωτερικό και είναι μόνο εδώ στη χώρα μας. Προσποιούμενοι δίθεν τάχαμε το οικονομικό αυθινής της εποχής, είπα να σας αφήσουμε για αυτούς τους στρατιώτες, αυτούς τους ασήμαντους στρατιώτες, να το πούμε, τους ασήμαντους στρατιώτες. Δεν ξέρουν ότι εμείς οι ασήμαντοι στρατιώτες είμαστε αυτοί που δώσαν τις καρέκλες και κάθονται σήμερα στις όμορφες και χρυσές καρέκλες, και αυτοί και οι οικογένειές τους και τα παιδιά τους και, και τα εγγόνια τους και οι κουμπάροι τους, και είναι αυτοί που ρημάξανε τα οικονομικά της πατρίδος. Εμείς δεν θέλουμε να φερθούμε πολύ πιο άσχημα με άλλους τρόπους που μπορούμε να τους έχουμε. Θέλουμε όμως αυτή την απόδειξη φόρου τιμής να την έχουμε κάθε χρόνο, και πρέπει να την έχουμε εδώ και τώρα, μια και είναι και πιο νωρίς από τις 20 του μηνός, να έρθει αύριο το πρωί το αίτημα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να συγκινηθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Υφυπουργός, αν μπορούν να συγκινηθούν και να πούνε ότι αυτό που έπρεπε να μας κάνουν τότε, που έπρεπε να μας γιατρέψουν και να μας περάσουν από ψυχιατρική επιτροπή, από ψυχιατρική επιτροπή, να μας αποκαταστήσουν και να έχουμε αυτό που πρέπει να έχουμε σήμερα, θα πρέπει να το κάνουν. Τουλάχιστον δεν πρέπει να μας στηρίξουν αυτό το μνημόσυνο. Εμείς πάμε για το μνημόσυνο. Μήπως πρέπει να το πάμε λίγο πιο μακριά, σαφώς και δεν πάτε για κρουαζιέρα, αλλά μήπως πρέπει να το πάμε λίγο πιο μακριά και να δούμε ότι αν πάει μόνο ένας εκπρόσωπος ή μόνο δύο εκπρόσωποι, δεν ξέρω αριθμητικά όσοι συνήθως ήσασταν όταν πηγαίνατε, αν πάει μόνο ένας ή δύο, μήπως η εντύπωση που θα δοθεί δεν θα έχει την ίδια ισχύ όπως τις άλλες φορές, και αυτό πάλι εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες. Οι μόνοι άνθρωποι που όταν κατεβαίναμε στην Κύπρο όλα τα χρόνια μπορούσαμε και κρατούσαμε τα εθνικά θέματα και το κυπριακό στην επικαιρότητα. Ναι. Όλοι οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, τα πάντα όλα πέφτανε πάνω μόνο στους πολεμιστές, γιατί αυτοί είχαν να πούν κάτι για τα γεγονότα της Αμερικής Γίνης. Ήμασταν εμείς. Ναι. Τώρα, αν θα πάει, αν θα πάει από 6, 7, 8 σωματεία που είναι στην Ελλάδα να πάνε ένας εκπρόσωπος κάθε ένα σωματείο, καταρχήν θα λείπουν τα λάδα. Γιατί αν θα πάει ο πρόεδρος, αν θα πάει κύριε Ιβανός, ο πρόεδρος του Α σωματείου, ναι, θα κρατάει το λάβαρο. Θα το πετάει κάτω ή θα το ξαπλώνει κάπου, θα φέρει να πηγαίνει να καταθέτει ένα στεφάνι, ή αν θέλει να κάνει μια δημόσια σχέση ή να μιλήσει, θα πρέπει, τι να κάνει, πρέπει να πάρει έναν Κύπριο, να πάρει μια Φιλιππινέζα, ποιον θα πρέπει να πάρει να κρατάει αυτή το λάβαρο. Αυτό το λιμάνι, το λάβαρο είναι αυτό που του πονάει, κυρία Λιβανός. Τώρα εξηγούνται τα πράγματα, κύριε Δούλα. Αν δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το λάβαρο και πρέπει ταυτόχρονα να καταθέσει στέφανο, όπως μας λέτε, βεβαίως θα πρέπει να αφήσει το λάβαρο για να καταθέσει το στέφανο. Άρα οι διάφοροι δημοσιογράφοι και τα κανάλια τα οποία ίσως αποθανατήσουν τη σκηνή και παγκοσμίως θα την αναπαράγουν, δεν θα δουν ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Κοντολογής, δεν θα φανεί η σημαία. Άρα η φασαρία γίνεται για τη σημαία ουσιαστικά. Mm-hmm. Και όταν δεν φαίνονται σημαίες, δεν φαίνονται και εκείνοι οι οποίοι κρατούν τις σημαίες. Συμβολικά λοιπόν δεν είναι παρούσα η Ελλάδα εκεί. Θα είναι απούσα η Ελλάδα. Και όσο είναι πιο πολύ απούσα, τόσο πιο πολύ οι άλλοι θα δουν ανενόχλητοι. Όπως ήταν η οργανωμένη πολιτεία, η μάνα Ελλάδα, απούσα την εποχή εκείνη, γιατί η μάνα Ελλάδα θα μπορούσε εκείνη την εποχή να ανατρέψει αυτά που γίνανε. Αντίθετα όμως έκανε τέτοιες κινήσεις που σύμβαλε ώστε να διαχωριστεί η Κύπρος. Δεν ξέρουμε αυτά αν τα κάνανε η Ελλάδα, βέβαια οι πολιτικοί θα πούνε ότι αυτά τα κάνανε οι στρατιωτικοί. Αφού οι στρατιωτικοί καλέσαν τους πολιτικούς, κυρία Λιβανός, για να παραδώσουν την εξουσία στην Ελλάδα. Έτσι δεν έγινε. Οι πολιτικοί γιατί συνεργάστηκαν τρεις μήνες μετά την εισβολή, δηλαδή τον Οκτώβριο, στην Ελλάδα και φτιάξαν ένα μνημόνιο το οποίο λέει ότι δεν θα ενοχληθεί κανένας από τους στρατιωτικούς και κανένας από τους ευθύνοντες από την πλευρά των πολιτικών. Αυτό το μνημόνιο το φτιάξανε οι δυο τους μεταξύ τους. Οι πολιτικοί αρχίσαν ό,τι πρόβλημα και να υπήρχε τώρα είναι στους στρατιωτικούς, και εγώ αυτό πραγματικά, κυρία Λιβανός, με ενοχλεί εμένα. Με ενοχλεί όλα τα χρόνια. Γιατί θεωρώ ότι ένα παιδαρέλι, καλό στις γνώσεις, όσο και μόρφος να έχει, αν έχει εκλεγεί και είναι στη Βουλή των Ελλήνων αυτή την τετραετία, δεν μπορώ να τον φέρω πολύ πιο ψηλά στη θέση από έναν στρατηγό. Mm-hmm. Ο στρατηγός είναι στρατηγός και είναι ο φύλακας της πατρίδος. Εννοείται.
εννοείται, δεν μπορεί ποτέ να συγκριθεί η πείρα καταρχάς ενός ανθρώπου που ζει τη μάχη ή αν θέλετε επιστημονικά αναλύει αυτό που σημαίνει πόλεμος, επειδή αυτή είναι η δουλειά του, εκεί έχει ταχθεί να υπηρετήσει, από έναν ο οποίος τελείωσε κάποιο πανεπιστήμιο ή έχει κάποια προέλευση από κάποια διάσημη οικογένεια πολιτικών και με το έτσι θέλω τοποθετείται κάπου και έτσι αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τον πατέρα του, τον παππού του ή δεν ξέρω ποιον, και αυτό γίνεται κατά κόρον εδώ στην ελληνική μας πραγματικότητα, να έχουμε 2-3 οικογένειες οι οποίες αποκτήσεως ψήλων να κυβερνούν αυτόν τον τόπο και οι οποίες να αποφασίζουν για το ακόμη και αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα για το τι έγινε ή τι δεν έγινε τότε εκεί, χωρίς όχι μόνο να μην έχουν βρεθεί εκεί, αλλά χωρίς να έχουν και πραγματική γνώση των γεγονότων και χωρίς να θέλουν, αν θέλετε, να ασχοληθούν για να δουν ποια είναι τα γεγονότα και τι ακριβώς έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά, πιστεύω, εκτελούν ρόλους καθαρά σκοτεινούς, εκτελούν ένα έργο το οποίο δεν θα μας οδηγήσει σε καλά μονοπάτια από εδώ και μπρος, και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα και με την Κύπρο πώς εξελίσσεται η κατάσταση και θέλω τον κύριο Χαζάπη να τοποθετηθεί επί του θέματος. Από το 1974, που όπως μας είπε πολύ ωραία προηγουμένως ο κύριος Δούλας, συνέβησαν όσα συνέβησαν, με τους πολιτικούς, τους στρατιωτικούς κτλ. Μέχρι το 2010 που είμαστε σήμερα, η κατάσταση πάει το κακό στο χειρότερο, κύριε Χαζάπη. Σωστά. Και πού θα οδηγηθούμε πλέον? Να κλείσω και το θέμα, γιατί έχω λίγο δύο διαφωνίες με τον Αντώνη. Πρώτον, δεν προσποιηθήκανε για να μας κόψουν τις θέσεις λόγω οικονομικής κρίσης. Καν μας στείλανε το χαρτί στο Σύλλογο σαν διαταγή. Μας θυμίζει σε άλλες εποχές. Ότι παίρνετε μία θέση. Και θα διαφωνήσω και με την Κύπρο που λέει ότι η Κύπρος μπορούσε να μας φιλοξενήσει. Εγώ πιστεύω ότι καλύφθηκε πίσω από την απόφαση της Ελλάδος να κοπούν οι θέσεις, γιατί μπορούσε κάλλιστα μέσα να μας επαφείς και λέει εμείς όσες θέσεις μας δίνουν από κάτω, τόσες θα καλύψουμε. Και κάτι άλλο. Εάν δεν υπήρχε ο Λαμπρόπουλος, ο υφυπουργός, αυτός γιατί πιστεύω ότι ήταν άνθρωπος πάνω απ' όλα, αυτός μας τίμησε. Έκανε αγώνα για να μας τιμήσει. Πριν 34, περάσαν 34 χρόνια. Εμείς που πολεμήσαμε στην Κύπρο, στην πατρίδα τους, το Κυπριακό κράτος, τι τιμή έχει κάνει για μας. Τι έχει κάνει για μας, για τους πολεμιστές. Έστω μια τιμητική διάκριση. Πολύ καλή ερώτηση. Τι έχει κάνει? Τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, είτε πήγατε είτε δεν πήγατε, είτε κάποιοι αφήσαν τα κόκαλά τους εκεί, είτε κάποιοι γύρισαν όπως λέει προηγουμένως και ο κύριος Μουστάκας, άρρωστοι άνθρωποι πλέον από εκεί, ψυχικά άρρωστοι, γιατί δεν είναι εύκολο να παίρνεις μέρος σε ένα πόλεμο. Εμείς καλά τα βλέπουμε εξ αποστάσεως, αλλά είναι έτσι η πραγματικότητα. Όλοι αυτοί οι τζάμπα δηλαδή πήγαν. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όποιος έχει κάποια δυσκολία στο σπίτι του και πάει ένας γείτονας ή ένας περαστικός και το βοηθήσει, το ελάχιστο που θα κάνει, πιστεύω θα του κάνει το τραπέζι. Εμείς πολεμήσαμε, σκοτωθήκανε παιδιά, αγνώνται, έχουν προβλήματα ψυχολογικά. Ναι. Δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα. Να μας τιμήσει μια τιμητική διάκριση. Δηλαδή το επίσημο κράτος είναι παντελώς απόν. Απόν. Μιλάω για την Κύπρο. Ναι. Η Ελλάδα μας έχει τιμήσει τότε που ήταν υφυπουργός άμυνας ο κύριος Λαμπρόπουλος, ναι. Μας έδωσε ένα μετάλλιο και ένα αναμνηστικό δίπλωμα. Ναι. Ας πούμε ότι κάτι ήταν και αυτό. Κάτι ήταν και αυτό. Ας πούμε ότι κάτι έστω ήταν μια αναγνώριση. Ήρθε μια αναγνώριση ότι τουλάχιστον πολεμήσαμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να δεχτούμε ότι είχαμε πολεμήσει. Από εδώ και μπρος τι βλέπετε να γίνεται τώρα? Από εδώ και μπρος, καταρχάς τη στιγμή που κόβουνε τους πολεμιστές, δεν ξέρω, κάποιοι, εγώ πιστεύω ότι κάποιοι ενοχλούνται που κατεβαίναμε κάτω. Ίσως γιατί λέγαμε τις αλήθειες. Κάποιοι ενοχλούνται. Εγώ εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει για μένα άλλη περίπτωση. Αυτά που λένε οικονομικά για μένα είναι. Δεν το είπανε. Ναι. Γιατί θα το γράφανε κιόλα. Δεν ξέρω. Μπορεί. Κατεδία. Ναι. Αλλά στο χαρτί απάνω δεν γράφουμε. Που πιστεύω ότι κάποιοι ενοχλούνται. Γιατί? Γιατί εμείς επειδή είμαστε γνώστες και θα πούμε την αλήθεια και αυτά τα πράγματα που έχουν ζήσει. Όταν δεν θα πείτε αλήθειες, τι αλήθειες δηλαδή λέτε που εκείνους τους ενοχλούν? Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνετε. Ναι, δεν καταλαβαίνω ποιες είναι οι αλήθειες. Οι αλήθειες. Θα σα πω εγώ. Όταν τουλάχιστον. Όλος ο κόσμος έτσι επιφανειακά ξέρει ότι το 1974 στην Κύπρο έγινε προδοσία. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς αυτή την προδοσία τη βιώσαμε, τη ζήσαμε. Και όταν θα καθίσουμε να πούμε το τι είδαμε και πώς μας αντιμετωπίσανε, αυτό τους πειράζει, τους ενοχλεί. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Αφήσαμε τη σούπα. Δηλαδή, αμφισβητούν ότι έγινε προδοσία. Βεβαίως. Γιατί δεν αναγνωρίζουν αμέσως το γεγονός. Το γεγονός ήταν οι συνεργαστήκανε με τις μεγάλες δυνάμεις, ναι. Μόνο και μόνο για να.